Έχουμε την τελευταία περίοδο μια σειρά από σημάδια όψιμης υποστήριξης της ναζιστικής οργάνωσης, τουλάχιστον στη δικαστική της περιπέτεια. Θυμίζω ότι η μειοψηφία στο Συμβούλιο Εφετών υπέρ της Αυγής υπογράφεται από έναν εφέτη, ο οποίος χαρακτηρίζεται για την τοποθέτησή του στο προοδευτικό, σε εισαγωγικά στρατόπεδο. Αντίθετα από ό,τι ισχύει για ορισμένους από τους δικαστικούς που έπαιξαν μέχρι σήμερα σημαντικό ρόλο στην υπόθεση. Ο εφέτης υιοθέτησε στην ουσία τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν μια συζήτηση που γίνεται σε νομικούς κύκλους σε σχέση με την ενδεχόμενη τροποποίηση του άρθρου 187.1 του ποινικού κώδικα. Ο δικαστής που μειοψήφισε θεώρησε ότι πρέπει να εκπέσει η κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης, διότι σύμφωνα με τη σύμβαση του Παλέρμου απαιτείται και το οικονομικό κίνητρο για τον χαρακτηρισμό μιας οργάνωσης ως εγκληματικής. Σημειώνει μάλιστα στη μειοψηφία του ότι εδώ και 3 χρόνια ότι υπάρχει νέος αντιτρομοκρατικός νόμος, επομένως ο 187.1 δεν μπορεί να χρησιμοποιείται πλέον για τέτοιου είδους πολιτικές οργανώσεις. Όμως αντί από αυτό να οδηγηθεί στο συμπέρασμα ότι πρέπει να υπαχθεί και η Χρυσή Αυγή σε αυτού του είδους τις οργανώσεις και να δικαστεί με τον 187α, όπως γίνεται με όλες τις ένοπλες οργανώσεις που αναφέρονται στην αριστερά και στον αντιεξουσιαστικό χώρο, κατέληξε στο ότι πρέπει να απαλλαγεί. Ένα άλλο παράδοξο σημείο της περίοδου είναι ορισμένα δημοσιεύματα, τα οποία άκρητα υιοθετούν την επιχειρηματολογία των συνηγόρων της Χρυσής Αυγής, οι οποίοι έχουν αντιληφθεί ότι δεν μπορούν να αντιπαρατεθούν στην ουσία της υπόθεσης και επιχειρούν να την κερδίσουν στα χαρτιά, ακυρώνοντας δηλαδή το κατηγορητήριο για τυπικούς λόγους. Μια εβδομάδα μετά την έκδοση του βουλεύματος και τη δημοσιοποίηση αυτής της μειοψηφούσας άποψης, είχαμε δημοσίευμα στο υποτίθεται προοδευτικό έντυπο Ποντίκη με τίτλο «Στον αέρα η δίκη της Χρυσής Αυγής» και υπότιτλο «Μια σοβαρή παράληψη στην ογκώδη δικογραφία μπορεί να βγάλει άκυρο το κατηγορητήριο». Εδώ, σε αυτό το δημοσίευμα, αναφέρεται ότι δεν περιλαμβάνεται στην δίωξη η κατηγορία συγκρότησης εγκληματικής οργάνωσης, μόνο συμμετοχής και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, και κατά συνέπεια συμπερίνει η εφημερίδα «Στα χέρια έμπειρων συνηγόρων των κατηγορουμένων, αυτό μπορεί να τεινάξει στον αέρα την ακροαματική διαδικασία». Τώρα δεν πρέπει να είναι κανένας μάτης για να καταλάβει ποιοι είναι αυτοί οι έμπειροι νομικοί των κατηγορουμένων που έδωσαν αυτά τις πληροφορίες στο Ποντίκι. Όμως ενδιαφέρον είναι και η κατάληξη του δημοσιεύματος που λέει ότι δικαιολογημένες λοιπόν οι ενστάσεις και οι επιφυλάξεις σχετικά με τη δομή του κατηγορητηρίου βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και άλλων κοινοβουλευτικών κομμάτων αναφορικά με την επιτυχή ή όχι κατάληξη της δίκης κτλ. Κτλ. Θα σημειώσω ακόμα το γεγονός ότι αντίθετα από ό,τι έκανε ο κύριος Δένδιας και ορισμένοι άλλοι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, οι υπουργοί της σημερινής κυβέρνησης δεν δίστασαν ούτε στιγμή να απαντούν στις ερωτήσεις της ναζιστικής οργάνωσης, των βουλευτών της ναζιστικής οργάνωσης, υιοθετώντας τη γραμμή της Προέδρου του Σώματος, παρά τις χλιαρές ενστάσεις τους. Και μάλιστα σε κάποιες από αυτές τις ερωτήσεις προχωράνε ένα βήμα παραπάνω. Απαντώντας στο γνωστό θαυμαστή του Κασιδιάρη και μέλος της κυβερνητικής πλειοψηφίας Νίκο Νικολόπουλο, ο Υπουργός Επικρατείας Παναγιώτης Νικολούδης έπεσε στην παγίδα να καταγράψει την αντίθεσή του στον τρόπο άσκησης δίωξης της Χρυσής Αυγής. Στην απάντησή του αυτή γράφει ο κ. Νικολούδης ότι «με βάση το δεδομένο ότι τα πολιτικά κόμματα έχουν από την ίδια τη φύση τους το αντικειμενικό στοιχείο γνώρισμα της οργανωμένης και με διαρκή δράση ομάδας, θα πρέπει με ιδιαίτερη προσοχή και επιφύλαξη να ερευνάτε η τυχόν συνδρομή και του δεύτερου στοιχείου, δηλαδή του δόλου, προς διάπραξη κακουργημάτων. Σε αντίθετη περίπτωση, όταν δηλαδή με ευκολία γίνεται δεκτή η συνδρομή του δόλου, ακόμα και στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι πολλά από τα μέλη του κόμματος έχουν τελέσει κακουργήματα, τούτο αποτελεί όχι μόνο λανθασμένη νομική προσέγγιση του ζητήματος, αλλά αποτελεί απαράδεκτη απειλή κτλ. Κτλ. Για τα πολιτικά κόμματα. Συμπεραίνει ο κ. Νικολούδης, δεν προτιθέμενα θα να στείλουμε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου ενιαίο φάκελο με όλες τις υποθέσεις
σκανδάλων, ούτε θα επιδιώξουμε ποτέ να αποδώσουμε συλλογική ευθύνη σε οποιοδήποτε κόμμα. Εκείνο που θα επιδιώξουμε είναι να αποδίδονται ευθύνες σε κάθε έναν για ό,τι ο ίδιος διέπραξε. Κλείνει το παράθεμα. Μιλάμε για παγίδα, διότι ως γνωστόν το θεώρημα των κομμάτων ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας ως εγκληματικών οργανώσεων το ανακάλυψε ως αντιπερισπασμό η Χρυσή Αυγή μετά τη δολοφονία Φίσα και την παραμονή των συλλήψεων, όταν ήδη ο τότε Υπουργός Δημόσιας Τάξης είχε καταθέσει στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου τις 35 δικογραφίες που εκκρεμούσαν για την οργάνωση. Δεν πρόκειται για καινούριο φαινόμενο αυτά όλα που περιγράφω. Θυμίζω ότι ακόμα και κάτω από το σοκ της δολοφονίας του Φίσα ήταν πάλι σχολιαστές που αυτοτοποθετούνται στην αριστερά, εκείνοι που αμφισβήτησαν πρώτοι την ευθύνη της Χρυσής Αυγής, κλείνοντάς μας το μάτι ότι πρόκειται για συνωμοσία της κυβέρνησης ή ακόμα και του διεθνούς σιωνισμού, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πολιτικό ρεύμα υπέρ της οργάνωσης. Κατονομάζω τον Γιώργο Δελαστίκ και τον Τάκη Φωτόπουλο. Αλλά και στον χώρο των νομικών θα υπενθυμίσω τις απόψεις του μέλους της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Μπελαντή ή ακόμα και του καθηγητή Σταύρου Τσακυράκη, παλιού μου γραμματέα στον παράνομο Ρήγα και ήδη στέλεχος του ποταμιού. Για μας τους παλιότερους το φαινόμενο δεν είναι καινούριο. Το 1998, το καλοκαίρι, είχαμε δεινοπαθήσει μέχρι να γίνει κατανοητό και στον χώρο της αριστεράς και της άκρας αριστεράς ότι η επίθεση της φάλαγγας του Περίανδρου εναντίον των Κουσουρή, Φωτιάδη και Καραμπατσόλη ήταν ενέργεια της Χρυσής Αυγής και όχι των ΜΑΤ, τα οποία υποτίθεται ότι έδρασαν με κυβερνητική εντολή σύμφωνα με την κυρίαρχη αριστερή άποψη εκείνη την περίοδο. Τι έχουν πάθει λοιπόν όλοι αυτοί οι αριστεροί? Τρελάθηκαν? Γοητεύτηκαν ξαφνικά από τα επαναστατικά κηρύγματα της ομάδας Μιχαλολιάκου, Παπά, Κασιδιάρη? Πώς να εξηγήσουμε την ομαδική τους παράκρουση? Θα πω καταρχήν ότι δεν ασχολούμε με όσους κινούνται από καθαρά πολιτικό κομματικό ρεαλισμό, δηλαδή από κινησμό. Αυτοί αρκούνται στην παλιά συνταγή της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας που μέτραγε τα κουκιά της ακροδεξιάς και ενίσχυε με κάθε τρόπο την παρουσία της, θεωρώντας ότι έτσι θα εξασφαλίσει την επικράτηση της αριστεράς επί της δεξιάς σε ένα παγιωμένο δικοματικό σύστημα. Είναι ο λόγος που ο Μιτεράν άνοιξε τη γαλλική δημόσια ραδιοτηλεόραση των Λεπέν, προκειμένου να κόβει ψήφους από τον Ζισκάρ και τον Σιράκ, τρομάρα του. Έτσι και εδώ, όπως το Πασόκ καλόβλεπε τη φέτα που έκοβε από τη Νέα Δημοκρατία το Λάος, έτσι και σήμερα κάποιοι από την αριστερά μετράνε τις πληγές της Νέας Δημοκρατίας από τη Χρυσή Αυγή και τρίβουν τα χέρια τους. Πρόκειται φυσικά για μια εντελώς κοντόφθαλμη πολιτική, την οποία εκμεταλλεύεται με ευκολία η Χρυσή Αυγή, εμφανιζόμενη ως εναλλακτική αντιμνημονιακή λύση εν ώψη των προβλημάτων προσαρμογής του ΣΥΡΙΖΑ στην υλική πραγματικότητα των διαπραγματεύσεων. Αλλά είπαμε, δεν ασχολούμαι με αυτή την άποψη. Προσπαθώ να κατανοήσω όλους τους άλλους αριστερούς που κινούνται από λιγότερο ευτελείς υπολογισμούς, αλλά εν τούτης έχουν βαλθεί να εξοραίσουν τη δράση της Χρυσής Αυγής και να εφεύρουν κάθε λογής νομικά και πολιτικά επιχειρήματα προκειμένου να διηγηθούν εκτός φυλακής οι αρχηγοί της εγκληματικής συμμορίας. Νομίζω ότι αυτοί οι δεύτεροι είναι θύματα της παλιάς καλής θεωρίας του μακριού χεριού του συστήματος. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, οι φασιστικές οργανώσεις είναι ενεργούμενα των κρατικών μηχανισμών, επομένως δεν έχει καμιά σημασία η αντιμετώπιση τους και πολύ περισσότερο η εξάρθρωσή τους όσο παραμένουν στη θέση τους οι μηχανισμοί του αστικού κράτους. Πρόκειται βέβαια για μια πολιτική καρικατούρα, η οποία εμφανίζεται να απορρέει από την ορθή ασφαλώς διατύπωση του Χόρκχάιμερ, ότι όποιος δεν θέλει να μιλάει για τον καπιταλισμό θα έπρεπε να σωπαίνει και για τον φασισμό. Αλλά ο Χόρκχάιμερ δεν εννοεί βέβαια ότι καπιταλισμός και φασισμός ταυτίζονται. Μάλιστα στο ίδιο μικρό κειμενάκι όπου περιλαμβάνεται το εδάφιο αυτό, ο Χόρκχάιμερ εντοπίζει την αυτονομία ακόμα και του ίδιου του κράτους από την κυρίαρχη τάξη κατά την προναζιστική περίοδο. Πώς εφαρμόζεται σήμερα αυτή η διαστρεβλωμένη και σταλινικής προέλευσης παραποίηση της μαρξιστικής θεωρίας? Μα με τη βεβαιότητα ότι τώρα που ήρθε στα χέρια της αριστεράς ο κρατικός μηχανισμός, αυτόματα θα μεταβληθεί από ημιφασιστικός σε υπερδημοκρατικό. Καρικατούρα αυτής της άποψης ήταν η εντολή του Υπουργού Δημόσιας Τάξης
προς τους χρυσαυγίτικους θυλάκους στο εσωτερικό των σωμάτων ασφαλείας να αυτοδιαλυθούν, διότι αλλιώς θα τους διαλύσει ο ίδιος. Κακά τα ψέματα. Η ανάρρηση της αριστεράς στην κυβέρνηση δεν υπήρξε αποτέλεσμα της νίκης των αριστερών ιδεών και της συντριβής του νεοφιλελευθερισμού. Η μαζική απήχηση της Χρυσής Αυγής υπήρξε αποτέλεσμα ήττας της αριστεράς και των ιδεών της. Και τυχόν απαλλαγή της ηγεσίας της ναζιστικής οργάνωσης από τα εγκλήματα που όλοι γνωρίζουμε ότι αυτή έχει διαπράξει, θα είναι μια χειρότερη ήττα πάλι της αριστεράς. Ποιος θα πάρει την ευθύνη για την ανασυγκρότηση των ταγμάτων εφόδου και τη διοργάνωση νέων πογκρόμ? Σημειώνω μόνο ότι μετά από 1,5 χρόνο που λούφαζε η οργάνωση, ενθαρρυμένη από τα φαινόμενα που περιέγραψα, ετοιμάζεται για δημόσια αντιμεταναστευτική εκδήλωση το άλλο Σάββατο, στο κέντρο της Αθήνας, τη μέρα του αντιφασιστικού, αντιρατσιστικού, της αντιρατσιστικής κινητοποίησης. Ποιος δεν καταλαβαίνει τι ακριβώς συμβαίνει? Υπάρχει τέλος, και με αυτό κλείνω, και ένα αδιόρατο σύμπλεγμα ενοχής της αριστεράς απέναντι στις ιδιοκόμενους, ακροδεξιούς, χουντικούς και ναζιστές. Μαθημένοι επί δεκαετίες να βρίσκονται στο εδόλιο του κατηγορουμένου και στο κελί του φυλακισμένου που δεν υπογράφει δήλωση μετάνοιας, αν όχι οι ίδιοι, πάντως τα ενδάλματά τους, οι αριστεροί έχουν μια φυσική τάση να ταυτίζονται με τους διοκόμενους, όποιοι και αν είναι αυτοί. Και νομίζουν ότι είναι χρέος τους να αντιπαρατίθενται στη δικαιοσύνη, ακόμα και όταν αυτή, με τεράστια καθυστέρηση, κάνει αυτό που έπρεπε να είχε κάνει εδώ και καιρό. Ας μην το κάνουν όσοι θυμούνται τον Φίσα, τον Λουκμάν και τα εκατοντάδες θύματα της οργάνωσης. Και πάντως, αν το κάνουν, να ξέρουν ότι αγωνίζονται δίπλα στο Μιχαλολιάκο, τον Λαγό και τον Ρουπακιά. Σας ευχαριστώ.